Φανταστείτε ότι στο σπίτι και είμαι και εγώ και σύζυγος, είχο ανήκουμε σωμα... στο Σωματείο του Τουρισμού Επισυντισμού και το πρώτα χρήματα που λάβαμε από τον, από τον Νοέμβριο, από τι 15 του Νοεμβρίου που κάναμε τι αιτήσει σα, ήταν τα δικά μου, όλο τυχαίω, την Παρασκευή. Ο Γιώργο Πάγκο και η σύζυγό του είναι ένα από τα δεκάδε ζευγάρια του Ερεθύμνου που είναι εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο και οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο είχαν μείνει χωρί εισόδημα μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, που κατά τύχη, όπω ο ίδιο λέει στην Κρήτη TV, δεν μέρο από το επίδομα ανεργία που δικαιούται στον τραπεζικό του λογαριασμό. Δυστυχώ όμω δεν συμβαίνει το ίδιο και για τη σύζυγό του, η οποία δεν έχει πάρει ακόμα ούτε ένα σέντ του ευρώ. Φανταστείτε τι πρόβλημα, είναι, τι πρόβλημα υπάρχει για, το, για, το καθημερινό, για την καθημερινή επιβίωσή του, Πόσα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν. Mm -hmm. Γιατί οι λογαριασμοί δεν τρέχουν. Στο ρέθυμνο, οι καθυστερήσει την τελευταία διετία στην καταβολή του επιδόματο ανεργία αφορούν σε πάνω από χίλιου εποχιακά εργαζόμενου, ενώ στην υπόλοιπη Κρήτη ο αριθμό είναι πολλαπλάσιο. Εδώ στο ρέθυμνο, αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις που εκδίδονται φτάνουν περί τις 16 Νοεμβρίου όσοι είχαν καταθέσει μέχρι τότε. Τώρα πληρώνονται αυτοί. Από 16 και μετά είναι ακόμα σε καταγραφή στο σύστημα. Το γραφείο του ΑΕΔ στο Ρέθμνο εξαιτία τη υποστελέχωση του πολλέ φορέ αναγκάζεται να στείλει σε άλλα γραφεία του οργανισμού σε διάφορε περιοχέ τη χώρα τι αιτήσει των εποχιακά εργαζομένων ώστε να τρέξει το δυνατόν συντομότερα η διαδικασία. Όμω και σε αυτή την περίπτωση τα λάθη που γίνονται είναι πολλά ενώ υπάρχουν και περιπτώσει όπου οι αποφάσει που εκδίδονται είναι απορριπτικέ παρά το ότι δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρουν τι γίνεται με εμά που είμαστε εποχιακά απασχολούμενοι. Με αποτέλεσμα πολλές αποφάσεις να απορρίπτονται από λάθος της υπηρεσίας. Αυτό τι σημαίνει. Ότι εκτός το ότι ο τοπικός ΟΕΔ δεν αποσυμφορίζεται, έχει και επιπλέον δουλειά να διορθώσει λάθη που έχουν κάνει άλλοι συναδέλφοι τους. Στην παρούσα περίοδο, οι εποχιακά εργαζόμενοι εκτό από το επίδομα ανεργία τουλάχιστον ενό μήνα που θα έπρεπε να είχαν λάβει, θα έπρεπε επίση να του έχει καταβληθεί και το δώρο των Χριστουγέννων. Δυστυχώ όμω, η πράξη δείχνει ότι το ίδιο το κράτο αγνοεί πανηγυρικά όλα όσα είναι υποχρεωτικά για του υπόλοιπου εργοδότε του ιδιωτικού τομέα. Από τη στιγμή που το κράτο δεν έχει σήμερα που μιλάμε, ένα, ένα μήνα περίπου μετά την καταλητική ημερομηνία που υπάρχει στην ομοθεσία. Δεν έχει καταβάλει το δώρο Χριστουγέννων. Τι θα πρέπει να γίνει. Να γίνει μια ομαδική καταγγελία. Να πάμε στον εισαγγελέα όλοι οι συνάδελφοι μαζί. Όταν το ίδιο το κράτος παρανομεί φανταστείτε τι θα γίνει στην αγορά εργασίας και στον ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, οι χιλιάδε εποχιακά εργαζόμενοι και τη Κρήτη, το μόνο που κάνουν πέρα από το πήγαινε στον ΟΑΕΔ είναι παρέλαση και στα κατατόπου εργατικά κέντρα.